Υπάρχει πεπρωμένο. Μπορούμε να πούμε ότι η ζωή μας είναι καθορισμένη? Όχι, παιδιά. Δεν υπάρχει πεπρωμένο. Ούτε η ζωή μας είναι καθορισμένη. Αν μου πείτε, όταν έρχεται η προφητεία και λέει ότι θα γίνει αυτό και αυτό, αυτό δεν είναι πεπρωμένο? Συγκεκριμένο παράδειγμα, ο Ιούδας. Ή το γραμμένο ότι ο Ιούδας θα επρόδιδε τον Χριστόν. Συνεπώς, αυτό δεν είναι γραμμένο. Δεν είναι πεπρωμένο δια τον Ιούδα. Και αν είναι πεπρωμένο, τότε σε τι φταίει ο Ιούδας? Παιδιά, γράφτηκε για τον Ιούδα όχι για να το κάνει, αλλά γράφτηκε ως προφητεία, διότι για το Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αλλά μόνο ένα παρόν. Οπότε, βλέποντας ο Θεός και εκείνο που θα γίνει, λέγει τι θα γίνει ως προς εμάς. Αλλά εκείνο που θα έκανε ο Ιούδας, με ελευθέρα προαίρεση. Δεν έκανε την προδοσία του γιατί το γραμμένο, αλλά διότι ήθελε να το κάνει, και αυτό το προεγνώριζε ο Θεός και το απεκάλυψε. Γιατί το απεκάλυψε? Όχι για τον Ιούδα φυσικά. Το απεκάλυψε για να στερεωθούν οι πιστοί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πράγματι αληθής Θεός, διότι γνωρίζει το μέλλον, το οποίο δεν γνωρίζει κανείς, ούτε και οι άγγελοι, ούτε και οι δαίμονες. Αυτό το πράγμα να το καταλάβουμε καλά. Όταν ένας αστρονόμος καθορίζει και λέγει μία έκλειψη ηλίου ή σελήνης, δεν σημαίνει ότι η έκλειψη θα γίνει επειδή το είπε ο αστρονόμος, αλλά διότι βλέπει την πορεία των σωμάτων, ότι σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή και στο συγκεκριμένο τόπο θα έχουμε μια συζυγία, εις τρόπον ώστε θα μπει φερυπίνη σελήνη μπροστά στον ήλιο και θα έχω, τι θα έχω? Θα έχω έκλειψη ηλίου. Ή θα μπει η γη μπροστά στη σελήνη και τι θα έχω? Έκλειψη σελήνης. Δεν γίνεται λοιπόν αυτό γιατί το είπε ο αστρονόμος, αλλά διότι μελετά την πορεία και το προαναγγέλει. Ο γιατρός λέγει ο άρρωστος αυτός θα πεθάνει σε τόσες περίπου ημέρες. Δεν πεθαίνει ο άρρωστος γιατί το είπε ο γιατρός, αλλά διότι βλέπει την πορεία της ασθενείας. Ώστε λοιπόν δεν υπάρχει τύχη, δεν υπάρχει πεπρωμένο, δεν υπάρχει γραφτό. Αυτό που λέμε είναι γραμμένο. Δεν υπάρχει μοίρα, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Ο άνθρωπος ελευθέρως κινείται και καθορίζει ο ίδιος την πορεία του.